είμαστε στην περιοχή Γκάζη με κατεύθυνση προς την Καλυθέα. Ακολουθούμε το σταθμό του ηλεκτρικού που κατευθύνεται για Πειραιά και στο πλάι του ηλεκτρικού υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος που οδηγεί μέχρι κάτω στις εκβολές του ποταμού Ηλισσού στο Φάλιρο. Ξεκινάει από την περιοχή Γκάζη, κατευθύνεται προς την Καλυθέα, συνεχίζει Μοσχάτο και μετά καταλήγει Φάλιρο. Από την περιοχή όπως ξεκινάει ακολουθεί το ηλεκτρικό. Μετά την Καλυθέα ο ηλεκτρικός συνεχίζει προς Πειραιά και ο ποδηλατόδρομος κατευθύνεται παράλληλα με το ποταμό Ηλισσό. Μερικά από τα σημειότυπα μπορείτε να δείτε εδώ σε αυτό το βίντεο που έχω τραβήξει. Για αυτόν τον λόγο είναι μια περιοχή που έχει μεταμορφωθεί τελείως. Πολύ βατός ο δρόμος, μπορείς να κάνεις άνετα μια βόλτα προς την παραλία χωρίς εμπόδια, δεν υπάρχει κάτι που να σε δημιουργήσει πρόβλημα και αν υπάρχει καλός καιρός μπορείς να το ευχαριστηθείς άνετα. Μια βόλτα που πολύ χαλαρή, δίπλα είναι η Καλυθέα, δίπλα είναι το Γκάζη, μέσα από μαγαζιά και καταστήματα υπάρχει, μπορείς να σταματήσεις οπουδήποτε θέλεις, να πιεις ένα καφέ, ένα χυμό, οτιδήποτε. Και με τον ίδιο τρόπο που πήγες, ας πούμε, και από τη μία μεριά και από την άλλη, και προς την άνοδο και προς την κάθοδο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο δρόμο. Συνεχίζουμε και είμαστε ακόμα στην περιοχή Πετράρωνα και κατευθυνόμαστε στη γέφυρα Χαμοστέρνας. Μετά τη γέφυρα θα συναντήσουμε το σταθμό, τον ηλεκτρικό σταθμό Ταύρου. Ο δρόμος, ο ποδηλατόδρομος δηλαδή, συνεχίζεται όπως εδώ το βλέπετε, παράλληλα με τις γραμμές του τρένου. Αυτή είναι η περιοχή. Μετά τα Πετράλωνα, κατεβαίνοντας από τη γέφυρα, θα συναντήσουμε τον ηλεκτρικό σταθμό. Θα ακολουθήσουμε τον ποδηλατόδρομο. Αυτός είναι ο ηλεκτρικός σταθμός Ταύρου. Ο ηλεκτρικός σταθμός Ταύρου συνεχίζει προς Πειραιά τώρα. Εμείς ακολουθώντας αυτό το δρόμο, δεν πάει αλλού, αυτός είναι ο ποδηλατόδρομος, κατευθυνόμαστε προς τη Καλυθέα. Εδώ είμαστε ακόμα Ταύρο. Για λίγο ακόμα. Έχει ένα... Έτσι, αυτό το περιβάλλον συναντάς. Μετά το σταθμό έχει ανοίγματα για αναψυχή, για αθλητισμό. Εδώ λίγο πιο κάτω θα συναντήσουμε ένα άνοιγμα που μπορεί να το... που οι κάτοικοι της γύρω περιοχής το χρησιμοποιούν για διάφορα δραστηριότητες. Έχει γήπεδα τένις, έχει γήπεδα μπάσκετ. Κατεβαίνει στον ηλεκτρικό σταθμό, εδώ θα δούμε κάποια γήπεδα ακόμα. Αυτό είναι το περιβάλλον γενικότερα που συναντάς όσο είσαι μέσα σε αυτό το δρομάκι. Εδώ είναι τα ανοίγματα που λέμε για άλλες δραστηριότητες. Μετά από αυτό το άνοιγμα συναντάμε... Έχουμε περάσει τώρα το κεντρικό δρόμο από την Καλυθέα και το ηλεκτρικό Καλυθέας και είμαστε ήδη Καλυθέα τώρα. Κατευθυνόμαστε προς Μοσχάτο. Εδώ είναι όλη η διαδρομή αυτή, εδώ μέχρι... Είναι... Τώρα ο ποδηλατόδρομος ακολουθεί, γίνεται παράλληλα από την αριστερή μεριά του ποδηλατόδρομου, είναι η Καλυθέα. Και δεν έχει καμία σχέση, έχουμε φύγει, δεν ακολουθεί το ηλεκτρικό. Ακολουθεί το ποταμό Ηλισσό τώρα. Αριστερά μας είναι ο ποταμός Ηλισσός. Λίγο πιο κάτω θα συναντήσουμε μία γέφυρα. Έχει και άλλες. Μπορείς να πας Καλυθέα, κάνοντας αριστερά. Είτε σε... Δίπλα από εδώ είναι... Καλυθέα. Πιο κάτω έχει μία γέφυρα, γιατί θα δείξουμε τώρα και το ποτάμι. Είναι άδειο, γιατί είναι μήνας Αύγουστος. Δεν έχει νερό, είναι πάρα πολύ λίγο.
μια πολύ ωραία περιοχή, ίσχυ. Μπορείς να κάνεις μια πολύ μεγάλη βόλτα. Άμα συναντήσει καλό καιρό, είναι πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστη η διαδρομή. Αρκετό πράσινο. Πιο κάτω γίνεται ακόμα πιο ωραία η διαδρομή. Εδώ είναι η γέφυρα που λέγαμε. Κοιτάμε προς την παραλία. Εδώ κοιτάμε προς Αθήνα. Ξαναακολουθούμε τον δρόμο που πηγαίνουμε προς Μοσκάπο. Εδώ ο ποδηλατόρος όμως έρχεται πιο κοντά στο ποτάμι. Μπορείς να πας γρήγορα, μπορείς να πας αργά, δεν βρίσκεις, δεν συναντάς κάτι που να σε εμποδίσει, δηλαδή να κάνεις έτσι μια άνετη βόλτα. Εδώ έρχεται δίπλα στο ποτάμι. Έχει ένα έτσι πολύ μεγάλο άνοιγμα. Εδώ κάπως τα πράγματα έτσι όσον αφορά το πράσινο που θα συναντήσεις είναι περισσότερο. Κάπως αλλάζουν. Έτσι λίγο πιο κοντά και το πράσινο είναι περισσότερο. Δείχνει, εδώ σε αυτό το σημείο δείχνει κάπως πιο αραιοκατοικημένη η περιοχή σε σχέση με το κέντρο και την Καλλιθέα και το Μοσκάτο. Εδώ δείχνει να γίνεται πιο αραιοκατοικημένη η περιοχή. Ήσυχα γενικότερα το μέρος, δεν έχει κίνηση ιδιαίτερη και είναι ένα μέρος προτινόμενο, δηλαδή και για χειμώνα και για καλοκαίρι, άνοιξη, όλο τον χρόνο μπορεί να... Πώς φτάνεις, απόλυτο όλο ικανότητα, είναι ένας από τους πολύ αρκετά, έχει όλη ευθεία, είναι ένας πολύ μεγάλος, ένας καλός, αρκετά εξαιρετικά μεγάλος ποδηλατόδρομος. Σε κάποιους που τους αρέσει αυτό, θα φανεί χρήσιμο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, εδώ είμαστε σε εκβολές. Είμαστε στην παραλία. Αυτός είναι ο ίσος. Κάπως έτσι καταλήγει η διαδρομή. Μπροστά, εδώ είναι μπροστά. Αυτές είναι οι εκβολές του ίσου. Μπροστά βλέπουμε το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Αυτά. That's the story.